Να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας για τον πολιτισμό θα συζητήσουμε σήμερα με την κυρία Μένη Κοσματοπούλου, νομική σύμβουλο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με αφορμή τις αποκριάτικες εκδηλώσεις των ημερών υπό την επίβλεψη κυρίως των αρμοδίων αντιδημάρχων πολιτισμού. Μένη, καλησπέρα. Καλή αποκριά Καλησπέρα. να έχουμε. Καλά να Επίσης, περάσουμε. επίσης. Πολλές οι εκδηλώσεις σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία. Οι αντιδημαρχίες πολιτισμού ετοίμασαν και συνεχίζονται οι εκδηλώσεις μέχρι και την καθαρά Δευτέρα. Εγώ όμως θα ήθελα να σταθούμε και να δούμε το ρόλο που έχουν οι αντιδήμαρχοι πολιτισμού, οι αντιδημαρχίες πολιτισμού. Έτσι, η Αντιδημαρχία Πολιτισμού, η οποία συνδέεται με την τέλεση αυτών των καιρών των αποκριάτικων εκδηλώσεων και γενικά με την ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων, πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ σημαντική. Δεν μπορεί να είναι μονόπλευρη, δεν μπορεί να είναι παρακολουθηματική ή συμπληρωματική κάποιας άλλης αντιδημαρχίας, γιατί έχουμε δει σε Δήμους να συνδυάζεται ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών με αρμοδιότητες που είχαν σχέση με τον πολιτισμό. Οπότε δεν μπορούσε Καμία σχέση καμία μεταξύ τους. σχέση, ναι, δεν Τεχνικά μπορούσε έργα να με εκτελέσει πολιτισμό έτσι δεν δένουνε. ένα έργο είτε στη μία αντιδημαρχία είτε στην άλλη. Να πούμε ότι η Αντιδημαρχία Πολιτισμού πρέπει να λειτουργεί με εξωστρέφεια, με δημιουργικότητα, με αναπτυξιακή προοπτική. Είναι ο πολιτισμός έτσι κι αλλιώς μπορεί να προσδιορίσει από μόνος του και να καθορίσει μια ολόκληρη περιοχή. Όπως και ένας αντιδήμαρχος πολιτισμού, εφόσον παρουσιάσει ένα ξεχωριστό έργο, μπορεί να αναδειχθεί και να αφήσει το στίγμα του ιδιαίτερα. Πολύ σωστά. Θυμόμαστε μία πολύ καλή αντιδήμαρχο πολιτισμού, την κυρία Τάσα Σόμου, που ναι. άφησε το αποτυπωμά της. Έτσι. Αναφέρουμε στην κυρία Σόμου, Έτσι. γιατί πριν από χρόνια ήταν αντιδήμαρχος πολιτισμού. Έτσι. Σε κάποια άλλη τηλεοπτική μας συνάντηση θα αναφερθούμε και στους άλλους αντιδημάρχους πολιτισμού και την πορεία τους, που είχαν όλα αυτά τα χρόνια. Και όταν μιλάμε για την Κοζάνη, πολιτισμός έχει συνδεθεί άμεσα με τις αποκριάτικες εκδηλώσεις, Μένη. Σωστά. Καταρχήν να στείλουμε τους χαιρετισμούς και την εκτίμησή μας στην κυρία Σιώμου, να της ευχηθούμε καλή αποκριά. Να πούμε ότι συνήθως ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού συνεργάζεται με τον πρόεδρο του νομικού προσώπου που έχει αντίστοιχες αρμοδιότητες. Επίσης η Αντιδημαρχία Πολιτισμού συνήθως συνδυάζεται με παρεμφερείς αρμοδιότητες όπως είναι του τουρισμού, αθλητισμού, κοινωνικής πολιτικής, ένταξης αλλοδαπών, ισότητας και τουρισμού. Να παρατηρήσουμε, στο Δήμο Εορδέας η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού έχει και τον τομέα των δημοσίων σχέσεων, ενώ στον Δήμο Καστοριάς ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού έχει τον τομέα των διεθνών σχέσεων, διότι προφανώς θέλουν να προβάλλουν εκεί τον τόπο τους ιδιαίτερα. Υπάρχει μια εξωστρέφεια σε συνδυασμό και πάντα. Υπάρχει εξωστρέφεια λόγω και της Γούνας, βέβαια. Σε συνδυασμό πάντα με το εμπόριο της Γούνας. Έτσι, και με την ανάδειξη της παραλίμνιας περιοχής. Καλείται λοιπόν ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο αρμόδιος εκπρόσωπος του Δήμου που ασχολείται με τον πολιτισμό, να αναδείξει, να αναβιώσει δρόμενα, δράσεις, ένα έργο μέσα από το οποίο να αφήσει και το στίγμα του. Έτσι, έτσι ακριβώς, να αφήσει και το στίγμα του και να κάνει και κάτι σημαντικό ώστε και οι επισκέπτες να έρθουν στην περιοχή, αλλά και η περιοχή και ο Δήμος να γίνει γνωστός στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα και πολλά δρόμενα που Έχουμε. Συνεχίζονται κάθε χρόνο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μεταφέρονται και σε διάφορες άλλες πόλεις, Έτσι. Όπως ο Φανός. Θεσσαλονίκη, Έτσι. Αθήνα, εκεί οι σύλλογοι Κοζανητών και από κάποιες άλλες περιοχές, ανάλογα με τα έθιμά τους, μεταφέρουν και τα δρόμενα. Πολύ σωστά και μια και μιλάμε για δρόμενα, να πούμε για το Δήμο Γρεβενών, ο οποίος δεν παρουσιάζει, έχει τις κλασικές εκδηλώσεις, δεν παρουσιάζει κάτι ιδιαίτερο τα τελευταία χρόνια την περίοδο της αποκριάς, ότι υπήρχε το έθιμο, το δρόμενο, τα λεγόμενα ανακατοσάρια, τα οποία διήρκησαν, έλαβαν χώρα για 10 χρόνια, σχεδόν από το 2001 ως το 2010,
Λάβανα χώρα το τελευταίο τριήμερο της αποκριάς. Είχαν χαρακτηριστικό στοιχείο τις φαντασμαγορικές φωτιές, παραδοσιακές στολές, συνεχή χορό και διασκέδαση, μπορούμε να πούμε, καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας και της νύχτας, με έντονα διονυσιακές εκφάνσεις. Και να πούμε γενικώς ότι ήταν μια ανακατοσιά αυτό που ήταν λέμε. Μια ανακατοσιά. Δηλαδή χόρευαν όπως ήθελαν, εκφραζόταν όπως ήθελαν οι πολιτές γενικότερα. Ναι. Δεν υπήρχε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αυτό που ναι. λέμε, μια παρέλαση, ένας φανός, κάτι τέτοιο. Γι' αυτό ανακατοσιάστηκε. Και αυτή ήταν και η ζωντάνια βέβαια του Εθήμου. Έτσι ακριβώς, να πούμε όμως ότι όσοι συμμετείχαν ή το παρακολουθούσαν, το νοσταλγούν ιδιαίτερα και θέλουν να αναβιώσει. Αναβιώνει με κάποιον άλλο τρόπο, μέσα από συγκεκριμένες αποκριάτικες εκδηλώσεις, ναι. που διοργανώνει ο Δήμος Γρεβενών τα τελευταία χρόνια. 5 χρόνια ξεκίνησε επί Δημαρχίας Γιώργου Δασταμάνη. Βρίσκεται για δεύτερη θητεία στο Δημαρχιακό Θόκο ο κύριος Δασταμάνης και προσπαθεί να δώσει μία άλλη χρειά στις αποκριάτικες εκδηλώσεις, προκειμένου να έρθουν περισσότεροι επισκέπτες, με έναν διαφορετικό τρόπο βέβαια, όχι αυτό που λέγαμε την ανακατοσιά, αλλά μέσα από συγκεκριμένα δρόμενα. Έτσι, να πάμε στο Δήμο Βοΐου, όπου επειδή επικεντρώνονται και κάνουν ιδιαίτερες εκδηλώσεις την περίοδο των Χριστουγέννων, δεν έχουν κάτι το ιδιαίτερο τώρα κάποιες την περίοδο της κοινότητες έτσι διοργανώνουν κάποιες μικρές εκδηλώσεις, όπως και πολλές κοινότητες, αλλά δεν μπορούμε να τα αναφέρουμε όλα. Όπως στη Γαλατινή τις λεγόμενες κλαδαριές. Πολύ σωστά. Και στο Δήμο Καστοριάς, εντάξει, επειδή μέχρι πρότινος κάνουν τα ρακουτσάρια μέχρι πριν μερικές μέρες, ένα μήνα. Ναι, αρχές Γενάρη, 6 Γενάρη είναι έτσι. Οι τρίμερες εκδηλώσεις. Ναι. Οπότε επικεντρώνονται υπάρχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες για τα πολιτιστικά δρόμενα σε κάθε Δήμο και κάθε Δήμος έχει κάτι ξεχωριστό. Έτσι, επίσης έκαναν και πολύ ωραίες χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, οπότε έχουν τις κλασικές εκδηλώσεις τώρα για την περίοδο της αποκριάς, εκτός από μία παρέλαση που γίνεται στην αποκριάτικη στην Μεσοποταμία. Έτσι, έτσι, η αποκριάτικη παρέλαση, μεγάλη αποκριάτικη παρέλαση συγκεκριμένη, μαζεύει πάρα πολύ κόσμο κάθε χρόνο. Και επίσης, ο Δήμος Εορδαίας, να πούμε ότι έχει αλλάξει εποχή σε ό,τι αφορά τις αποκριάτικες εκδηλώσεις. Γίνονται συναυλίες, θα γίνει το πάρτι της νεολαίας, σε σχέση τουλάχιστον με την προηγούμενη δημοτική αρχή, η οποία ίσως είχε επηρεαστεί έντονα την και από και τις προηγούμενες, που ίσως είχαν επηρεαστεί και έντονα, κυρία Μαρκοπούλου, από την οικονομική κρίση. Οικονομική κρίση, αλλά γενικότερα δεν είχαν στο πρόγραμμά τους, μένει μου, τις αποκριάτικες εκδηλώσεις. Ήταν κάτι ξένο με την περιοχή τουλάχιστον. Ναι. Ο Δήμος Κοζάνης. Παρατηρήσαμε ότι κατά την προηγούμενη δημοτική θητεία ήθελε να φέρει ένα άλλο στίγμα, έτσι, πιο σύγχρονο, πιο έντονο το πολιτιστικό στοιχείο, με διαφορετικές δράσεις. Τώρα οι αποκριές στην Κοζάνη στην παρούσα χρονική περίοδο έχουν έντονα το κλασικό, το παραδοσιακό στοιχείο, με τις κλασικές εκδηλώσεις, όπου πολλοί συμφωνούν με αυτήν τη δομή των εκδηλώσεων και κάποιοι άλλοι εκφράζουν κάποιες ενστάσεις στο ότι θα θέλουν να δουν και κάτι διαφορετικό. Αυτά λοιπόν και από το Δήμο Κοζάνης. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις κάθε βράδυ και στην κεντρική πλατεία και πρέπει να πούμε ότι κορυφώνονται τόσο με την παρέλαση το μεσημέρι της Κυριακής, όσο και με το άναμα των φανών σε κάθε γειτονιά της πόλης. Να πούμε αυτά, λοιπόν, ναι. γενικά ότι η προβολή ενός Δήμου, η δημοσιότητα που έχει προς τα έξω, το πώς αναδεικνύει τα στοιχεία του, τα πολιτιστικά, τα τουριστικά, όσα στοιχεία θέλει να δείξει, είναι στην ουσία η εικόνα ενός Δήμου. Θεωρώ, κατά τη γνώμη μου, από ό,τι έτσι παρακολουθώ, ότι με όχι πολύ μεγάλη δαπάνη μπορεί να αναδείξει ο Δήμος με κατασκευή της κατάλληλης, με τη δημιουργία της κατάλληλης ιστοσελίδας, το πολιτιστικό του στοιχείο. Να πάρουμε σαν παράδειγμα τον Δήμο Θεσσαλονίκης στην ιστοσελίδα της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού, όπου πραγματικά αποπνέει το κλίμα πολιτισμού που υπάρχει, όπως επίσης και στον Δήμο Ψυχικού, όπου εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της Αντιδημαρχίας του Πολιτισμού με έναν τρόπο
λιτό και πολύ σύγχρονο. Να πούμε λοιπόν ότι... Ναι, λιτό, σύγχρονο και αξιοπρόσεκτο. Και αξιοπρόσεκτο, και αυτό ακριβώς. Έχει την σημασία του αυτό. Δεν έχουν σελίδες που έχουν να τις ενεργοποιήσουν 10 χρόνια και με ορθογραφικά και συντακτικά λάθη, κάτι που μου ανέφερες πριν μπούμε στο δελτίο. Ναι. Δηλαδή στις αντιδημαρχίες του πολιτισμού να έχουν στις συντακτικά ή ορθογραφικά λάθη. Αυτό. Γενικότερα είναι ανεπίτρεπτο να υπάρχουν συντακτικά ή ορθογραφικά λάθη. Εν έτη 2020, που υπάρχει πάντα άμεση διόρθωση των λαθών, αλλά και αυτοί που προετοιμάζουν τις ιστοσελίδες ή γενικότερα είναι επικεφαλής των αντιδημαρχιών πολιτισμού, πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα και εκεί καταλήγουν όλα. Αυτό. Πολιτισμός. Είναι η εικόνα του Δήμου. Η λέξη πολιτισμός συγκεντρώνει ένα ευρύ φάσμα τόσο εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων, αλλά βγάζει και το πρόσωπο του Δήμου προς τα έξω. Αυτό είναι έτσι. Αυτά μένει μου. Να χαρούμε όλοι οι καλές αποκριές να ευχηθούμε στους τηλεθεατές μας. Καλά να περάσουμε, να χορέψουμε και όπου υπάρχουν εκδηλώσεις να είμαστε κι εμείς εκεί. Τηλεόραση του Flash. Να είσαι καλά, μένει. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.